Να το διαχειριστώ όσο πιο έτσι, καλά μπορώ με την κυρία Καπέτη εδώ καλεσμένη, υποψήφια ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, χειραψία. Μην μου πείτε ότι θα σας έχει φάει ο κύριος Αγγελόπουλος τα τρία λεπτά που τα έφαγε ο κύριος Μαρτάς. Θα πω και κατευθείαν στο ψητό. Λοιπόν, ευρωψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γρήγορα, αν μπορείτε λίγο να αυτοσυστηθείτε στους τηλεθεατές, παύλα πολίτες, ψηφοφόρους, γιατί δεν έχουμε και πολλές ευκαιρίες να διαβάζουμε τα βιογραφικά των ανθρώπων μέσα σε αυτές τις 12 μέρες που απομένουν. Πληροφορίες είναι πάρα πολλές που έχουμε να διαχειριστούμε. Καλά, έχω μεγαλώσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα. Είμαι εκπαιδευτικός, ναι, βέβαια. Έχω δύο μικρά παιδιά. Και είμαι από πολύ μικρή ηλικία, συμμετέχω στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Τούμπα, άνω κάτω πού? Άνω Τούμπα, μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕΦΣΚΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Χρόνια συνδικαλίστρια και στο μαθητικό κίνημα και στο φοιτητικό. Και μετέπειτα βεβαίως. Έχετε και μία εμπειρία βέβαια οργανωτική στο κόμμα. Ναι, είμαι γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Τώρα, πρώτη φορά υποψήφια με το ευρωψηφοδέλτιο? Όχι, όχι, όχι. Ήμουνα και στις προηγούμενες εκλογές. Δεν μιλάμε και τόσο πολύ για τα επίδικα των ευρωεκλογών. Μιλάμε κυρίως για τα δικά μας. Βέβαια, τα δικά μας είναι και της υπόλοιπης Ευρώπης. Τώρα, η δουλειά, ο χρόνος της δουλειάς, η σύνταξη, δεν είναι νομίζω θέματα που απασχολούν μόνο την Ελλάδα. Έτσι, για να το φέρω και σε όλα αυτά τα κεντρικά πολιτικά που έχουμε τις τελευταίες μέρες. Όχι, φυσικά. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι δεν απασχολούν μόνο την Ελλάδα. Οι άλλες χώρες που πέρασαν από οικονομική καπιταλιστική κρίση και είχαν μνημόνια, αντίθετα απασχολούν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είχαν μνημόνια είτε όχι. Γιατί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των ειδών οι κυβερνήσεις, είτε σοσιαλδημοκρατικές είτε νεοφιλελεύθερες, από κοινού και με ακροδεξιές δυνάμεις, εφαρμόζουν την άγρια αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φυσικά είναι ένωση που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων, των μεγάλων ευρωπαϊκών μονοπωλίων έναντι των συμφερόντων άλλων μονοπωλιακών, άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων και όχι τα συμφέροντα, όχι τα δικαιώματα των εργαζομένων, της μεγάλης πλειοψηφίας των λαών της Ευρώπης. Γι' αυτό, για παράδειγμα, βλέπετε ότι μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα εφαρμόζονται και ψηφίζονται και σε χώρες που κάποτε, για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, τις χρησιμοποιούσαν σαν πρότυπο, όπως είναι, παράδειγμα, η Σουηδία. Στη Σουηδία ο σημερινός 18άρης θα πάρει σύνταξη στα 69. Στη Δανία ο σημερινός 18άρης θα πάρει σύνταξη στα 74. Επομένως, βλέπετε ότι αυτή η πολιτική εφαρμόζεται παντού. Στη Γερμανία, 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι αναγκάζονται να ξαναγυρίσουν στα πλαίσια της ενεργούς γύρανσης, που είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάζονται να ξαναγυρίσουν στη δουλειά, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με την πενιχρή σύνταξη που έχουν στον καπιταλιστικό παράδεισο της Γερμανίας, που θέλουν να πάνε οι πρόσφυγες. Από την άλλη, βέβαια, χώρες. Υπάρχει αυτή η μόνιμη υποδός που νομίζω ότι συχνά την επικαλείται κάποιος ο οποίος βρίσκεται έτσι σε ένα τραπέζι διαλόγου και διαμάχης, με την καλή έννοια, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ότι αν βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποιον θα είσαι, πρέπει να έχεις συμμαχίες. Δες αυτούς που δεν είναι πουθενά ή δες τους άλλους που υποτίθεται ότι εφαρμόζουν ένα μοντέλο κοντά στο σοσιαλισμό, γιατί ούτως ή άλλως δεν υπάρχει. Ακόμα είμαστε σε μια φάση ουτοπίας. Τι γίνεται με τη Βενεζουέλα, τι γίνεται με την Κούβα, τι γίνεται στην Κίνα, που έχουμε και ένα πολύ ιδιότυπο καθεστώς, σύστημα θα το έλεγα εγώ. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Να το βάλω κι αλλιώς. Υπάρχουν πραγματικά τεράστιες αντιθέσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλες αντιθέσεις που εκφράζονται για αυτή την περίοδο και ανάμεσα στις δυνάμεις. Γιατί ο λαός, αν επιλέξει ο ίδιος να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να μην αξιοποιήσει αυτές τις αντιθέσεις και να μην αξιοποιήσει, αν θέλετε, και τη δυνατότητα που έχει να συνάψει σχέσεις, να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες που είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 200 χώρες στον κόσμο, και μπορείτε να εξασφαλίσει κάποια με πάρα πολλές. Τώρα δεν θα σας αναφέρω. Θα ήθελα έστω και ένα παράδειγμα. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Έστω και ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε, να σας που πω θα και μπορούσε κάτι. Πραγματικά να κινητοποιήσει αυτή την εσωτερική δύναμη ενός Έλληνα, για να το πιστέψει αυτό και να το κάνει και να μην φοβάται ότι αν ψηφίσω και βγω θα καταντήσω Βενεζουέλα. Κοιτάξτε, ή θα καταντήσω Κούβα. Παραδείγματα έχει πάρα πολλά από την ιστορία ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, όπως και κάθε λαός, μεγαλούργησε μόνο όταν αποφάσισε να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να συγκρουστεί με την πολιτική που του τσακίζει όλα τα δικαιώματα. Μόνο τότε. Και έχει πάρα πολλά παραδείγματα και από την ιστορία. Να μην πούμε τώρα εμείς το μεγάλο παράδειγμα της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης ή άλλα παραδείγματα, τέλος πάντων, που δεν ήταν αντίστοιχα, που για πολλά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν λαοί
που είχαν λύσει τουλάχιστον βασικά προβλήματα που ο καπιταλισμός ούτε στον ύπνο του δεν τα βλέπει σήμερα. Να πούμε το ζήτημα της ανεργίας, να πούμε το ζήτημα της παιδείας, της υγείας. Ναι, είναι άλλο θέμα συζήτηση. Ναι, άμα θέλετε, πολύ ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε. Είναι μεγάλη συζήτηση, όντως. Πολύ ευχαρίστως. Ναι. Όμως, εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν κάνουμε το βήμα να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πολιτική του ΝΑΤΟ, που κάθε άλλο παρά ασφάλεια και σταθερότητα δεν μας εξασφαλίζει στην περιοχή. Αντίθετα, η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία αλλά και όλη η Ελλάδα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή γινόμαστε στόχος. Γιατί και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, μας εμπλέκουν στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για τα καλά, με τη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία ψήφισαν για να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και για κανέναν άλλον λόγο, και σκόπιμα άφησαν αυτές τις αμφισημείες που υπάρχουν περί μακεδονικής εθνότητας, γλώσσας κλπ. Ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου για αλλαγή των συνόρων στην περιοχή μας και είμαστε στόχος, γιατί κοιτάξτε, εκτός των άλλων, η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπολογίσει ότι έχει ένα ανατοϊκό στρατηγείο που από εδώ, πώς το λένε, υλοποιεί την επιθετικότητα του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Επομένως, μπορεί να γίνει στόχος. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να είναι κριτήρια για το σήμερα και για την επιλογή στις ευρωεκλογές που έχουμε αύριο μεθαύριο, εσείς όπως και η ζωή λέτε συνολικά έξω από την λαού. Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξω από την Ευρωπαϊκή Δεν Ένωση, ξέρω όμως πώς βλέπετε και όλη αυτή την ιστορία με το Brexit, την περιπέτεια στην οποία και την περιδίνη στην οποία έχει μπει η Μεγάλη Βρετανία. Και από την άλλη, ότι αυτοί που ζητούν την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίως οι πολύ δεξιές δυνάμεις. Δεν σας φοβίζει λίγο αυτή ζητάνε την έξοδο χωρίς όμως να βάλουν θέμα ποιος θα έχει πραγματικά στα χέρια του την εξουσία. Δεν αμφισβητούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης ούτε οι δυνάμεις αυτές. Και λέω για το Φάρατ, λέω για όλους αυτούς. Αλίμονο, δεν τον αμφισβητούν καθόλου. Είναι υπέρ άλλων μονοπωλίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς δεν είμαστε από αυτό το δρόμο. Εμείς λέμε έξω από δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ίδιο τον λαό, στην εξουσία, με τον λαό δηλαδή που παράγει όλο τον πλούτο, να πάρει στα χέρια του αυτόν τον πλούτο και να φύγουν από τη μέση τα παράσιτα που είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ρουφάν τον υδρότα των πολλών, που δουλεύουν για λογαριασμό τους, να φύγουν από τη μέση αυτή και να πάρει ο λαός την υπόθεση στα χέρια του. Έχουμε πολλές δυνατότητες, έχουμε πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές σαν χώρα. Μάλιστα. Έχουμε πολλές δυνατότητες να αναπτύξουμε τη δική μας οικονομία με επάρκεια, αυτή που λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Καπέτη, μια τελευταία ερώτηση. Ήθελα λίγο να μου πείτε ποια θα είναι η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σήμερα στον νόμο που ψηφίζεται στην Βουλή για τις 120 δόσεις και για την 13η Σύνταξη. Βάζω εισαγωγικά έτσι όπως αποκαλείται από την κυβέρνηση και να μου δικαιολογήσετε τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε πει, το έχει πει και ο Γενικός Γραμματέας μας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ότι για όλο το νομοσχέδιο θα ψηφίσουμε επί της αρχής παρών, γιατί υπάρχουν και άρθρα τα οποία προσφέρουν φόρο απαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο. Εννοείται στα άρθρα τα οποία δίνουν έστω και μια μικρή ανακούφιση, αυτά τα ψίχουλα. Δεν πρέπει να πει και όχι βεβαίως ο ελληνικός λαός, αλλά ούτε πρέπει να πει και ευχαριστώ. Εννοείται ότι θα τα ψηφίσουμε αυτά. Κατά άρθρο, δηλαδή θα πάτε. Κατά άρθρο, ναι. Ταυτόχρονα βεβαίως ξέρετε ότι εμείς έχουμε καταθέσει και τροπολογίες. Φυσικά δεν εισακούστηκαν ούτε τις υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση και αυτό πρέπει να είναι κριτήριο. Αλλά θέλω να πω και ένα τελευταίο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσει η λογική ότι εντάξει, ανακουφιζόμαστε και να πούμε και ευχαριστώ, γιατί μας δίνουν το ένα από τα 10 που μας έχουν πάρει.